πάω, Θανάση, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πώς πάει το μέτρο, Υπουργέ μου. Τον Δημήτρη του Καμπουράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς πάει το μέτρο, πώς βλέπετε τα πράγματα? Ομαλά, είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου. Ελέγχουμε αν έχουν εφαρμοστεί αυτά τα οποία προβλέπονται στην υπουργική απόφαση και βεβαίως και τις τιμές που από ό,τι παρατηρούμε έχουν σημαντική βελτίωση. Πάντως, επειδή κάναμε ένα ρεπορτάζ όλο αυτό το διάστημα και ρωτάγαμε τον κόσμο σχετικά με το τι περιμένει και με τη λίστα, δηλαδή τις τροποποιήσεις στη λίστα και όλα αυτά. Υπάρχουν παράπονα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν παράπονα. Πώς σκέφτεσαι να συνεχίσετε, πώς σκέφτεσαι να προχωρήσετε τις επόμενες ημέρες, ποια άλλα προϊόντα ενδεχομένως να δούμε να μπαίνουν σε αυτή τη λίστα? Να δούμε πώς λειτουργούν αυτά τα 51. Αυτά είναι τα βασικά προϊόντα, καλύπτουν το 90% των αναγκών. Θεωρώ ότι είμαστε μόλις στο ξεκίνημα και είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία του συστήματος αυτού. Είναι και αυτό ένα μέτρο μαζί με τα άλλα μέτρα στον πόλεμο κατά του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Επομένως, είναι πολύ νωρίς. Είμαστε αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ. Βλέπετε ότι προφανώς τα μέτρα έχουν τηρηθεί, έτσι ακριβώς όπως έχει ανακοινωθεί. Σε λίγο και στο διαδίκτυο όλα τα προϊόντα με τις τιμές και θα μπορεί η κάθε μία και ο καθένας συμπολίτης μας να κρίνει και να... Την καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργό. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.